ρωτήσω και για εσάς, άμα υπάρχουν τελευταίες εξελίξεις. Εκείνο εγώ που θέλω να πω είναι ότι πλέον το θέμα της διαχείρισης των υπαλλήλων στα πανεπιστήμια είναι ένα θέμα κεντρικό. Έχει αναλάβει, έχει διαστάσει πλέον κεντρικού πολιτικού θέματος. Το χειρίζεται κεντρικά η ελληνική κυβέρνηση με τα αρμόδια, συναρμόδια μάλλον υπουργεία, με εξέχοντα το ρόλο του Υπουργείου Παιδείας. Έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία ο νέος Υπουργός Παιδείας, ο κ. Λοβέρδος, προς την κατεύθυνση της αξιολόγησης πλέον των πανεπιστημίων και των οργανισμών που έχουν υποχρέωση να στείλουν μέχρι τέλος του μήνα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και μέσω από αυτή την αξιολόγηση να οδηγηθούμε στους νέους οργανισμούς των πανεπιστημίων, οι οποίοι θα μπορέσουν στους οργανισμούς αυτούς να τους τελεχώσουν οι υπάλληλοι οι οποίοι βρίσκονται στην κινητικότητα. Εφόσον υπάρξουν καινούργιες θέσεις στους οργανισμούς αυτούς, θα υπάρξει και νέα προκήρυξη για την κάλυψη των νέων αυτών θέσεων. Στην εκκρεμότητα την οποία είχαμε σε ό,τι αφορά τα άτομα για τα οποία έλεγε διαθεσιμότητα, η περίοδο διαθεσιμότητάς τους, έχουμε οδηγηθεί σε μια παράταση προκειμένου να μπορέσουν και αυτά τα άτομα να συμμετάσχουν στην κάλυψη των θέσεων αυτών. Είναι ένα θέμα σημαντικό. Είναι ένα θέμα, όπως σας είπα, κεντρικό. Είναι ένα θέμα που αφορά και ασχολείται κεντρικά η κυβέρνηση και είναι ένα θέμα στο οποίο στη στιγμή την οποία βρισκόμαστε και παρούσα στιγμή είναι σε μια κρίσιμη καμπή. Εγώ ευελπιστώ ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή θα οδηγηθούμε στην υιοθέτηση και στην αποδοχή νέων, σύγχρονων οργανισμών που θα οδηγήσουν σε ένα πανεπιστήμιο δημόσιο, σύγχρονο, ανταγωνιστικό, ευρωπαϊκό, όπως είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια και στα οποία αυτά τα πανεπιστήμια έχετε θέση εργασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποχρεωσή μου και χαρά μου. Η κυβέρνηση ασχολείται και τελικά με το θέμα αυτό, γιατί η κυβέρνηση το έχει δημιουργήσει, είναι η γνώμη μου. Δεν θα ερχόμαστε εδώ αν δεν είχαμε θέμα. Να σας ξαναθυμίσω, όπως και την προηγούμενη φορά, και παρακαλώ αυτά σημειώστε τα, γιατί αργότερα θα πάρω μια πρωτοβουλία να σας ζητήσω κάτι, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μια άκρη. Δείκτες Κυριαζή, το Σεπτέμβριο, που ξεκίνησε η διαθεσιμότητα. Γενικού Γραμματέα. Βεβαίως. 404 άτομα στο Πανεπιστήμιο Πατρόκλειο. Εάν αυτή τη στιγμή γυρίσουν όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, το 404 δεν φτάνει. Το θέμα των οργανισμών. Το θέμα των οργανισμών. Για αυτή πρόκειται για 404. Υπάρχουν προσωπικό δικαίωμα στο 290 τώρα. Συν τα άτομα που έχετε σε διαθεσιμότητα. Συν τα άτομα δεν φτάνουν το 99 άτομα. Άρα, θεωρούμε ότι το θέμα που εμπλέκεται οργανισμός διαθεσιμότητα είναι τρίκ της κυβέρνησης ώστε να μαζέψει τους οργανισμούς από τα πανεπιστήμια. Το συνδέει άμεσα ώστε να μπορέσει να πάρει τους οργανισμούς. Εμείς από την πλευρά μας δεν θέλουμε να εμπλέκεται ο οργανισμός με τη διαθεσιμότητα. Είναι άλλο το ένα πράγμα, άλλο το άλλο. Ο οργανισμός του πανεπιστημίου είναι για την πορεία του για 30 χρόνια μετά και οι 90 συνάδελφοι του, 99 που λείπουν τώρα, λείπουν σήμερα.